ποτέ δεν ετέθη θέμα να ρίξουμε την κυβέρνηση. Κατάλαβαν αυτό. Εμείς. Ναι, δεν ετέθη θέμα, όντως. Με συγχωρείτε. Εμείς εδώ και δύο χρόνια ψηφίζουμε δυσάρεστα μέτρα, ψηφίζουμε δυσάρεστους νόμους και η στήριξή μας στην κυβέρνηση είναι ουσιαστική και φανερή. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω με ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαδικασία. Τη θεωρώ και λίγο πολύ χάσιμο χρόνο και θα σας πω γιατί. Διότι έτσι κι αλλιώς ο προϋπολογισμός έρχεται. Ναι. Ο προϋπολογισμός πάντα αποτελεί μια άτυπη ψήφο και επιστολή στην κυβέρνηση. Ορθό είναι αυτό. Λοιπόν, ναι. Αυτό για μένα το θεωρώ χάσιμο χρόνο. Δεν θα το ψηφίσουμε φυσικά. Αλλά και πάλι όμως, ουδείς, και επειδή εγώ πηγαίνω πολύ συχνά στη Βουλή, ουδείς από την κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ουδείς, έχει θέσει ένα τέτοιο θέμα. Δεν θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Μα και εγώ δηλαδή, είμαστε, το πρωί, ότι εμείς δεν στηρίζουμε... είναι θέμα με δηλωμένη στην πραγματικότητα. Άρα είναι λίγο πολύ χάσιμο χρόνο. Αλλά από εκεί πέρα, ξέρετε, ίσως ο Πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης γνωρίζουν, προφανώς, γνωρίζουν κάτι περισσότερο από εμάς για να το θελήσουν. Αλλά από εκεί και πέρα, έτσι και τόσο ο υπολογισμός όσον ούπου θα κατατεθεί, ό,τι να δηλωθεί στις... δεν κόβεται. Τι εννοώ. Ότι δεν πρέπει να αμφισβητείται πρώτα απ' όλα η στήριξη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και δεύτερον, ότι ας υποθέσουμε. Ότι, όχι να υποθέσουμε, θα λάβει προφανώς ψηφοπιστοσύνη, δεν τίθεται θέμα. Yeah. Αλλά αν έρθει ένα μέτρο, για παράδειγμα, να κόψουμε μισό των συντάξεων, νομίζετε πως θα το ψηφίσουμε? Επειδή έχετε δώσει. Δεν θα γίνει. Ναι. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν σημαίνει πως παίρνει λευκή. Λίγο θυγμένος μου φαίνεστε. Μου απαντάτε λίγο θυγμένος. Δηλαδή ότι σαν να σας καλεί. Θα σας πω. Ότι εγώ προσωπικά, σαφέστατα, δεν από λίγο θυγμένος, θα πω, μου προξενεί εντύπωση. Παραξενεμένος. Διότι εμείς, ή τουλάχιστον εγώ, έχω στηρίξει με όλους αυτή η κυβέρνηση. Μα και δεν γίνεται για εσάς όμως, κύριε Ψυχάρη. Δεν γίνεται για εσάς η ψήφος εμπιστοσύνης. Για ποιον γίνεται? Για τους άλλους. Για ποιους άλλους? Για να υπάρχει μια. Ποιος, επειδή, με συγχωρείτε, επειδή διάφοροι βουλευτές, λίγοι, πολύ λίγοι, λέγανε εγώ δεν ψηφίζω κάτι επειδή λαμβάνουν ως. Με την δικαιολογία ότι θα αντικαταστήσουν στο θερινό τμήμα. Εντάξει, αυτό είναι κουτό. Δεν ετέθη από κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Για το Πασόκ φαντάζομαι ο κ. Ζούρας θα απαντήσει, αλλά μου φαίνεται το ίδιο και από το Πασόκ. Το ίδιο είναι. Είναι κουτό αυτή τη στιγμή να επιζητούμε εκλογές, διότι ο κόσμος δεν τις θέλει τις εκλογές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει το τι μέτρο θα λάβει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη. Και να σας πω κάτι άλλο. Όλοι συζητάμε, έχω δει από χθες το βράδυ, όλοι συζητάνε ψήφο εμπιστοσύνης. Ο κόσμος δεν συζητάει γι' αυτό. Ο κόσμος αδιαφορεί γι' αυτό. Συζητάει για τον έμφυα, συζητάει όπως για παράδειγμα πολύ πιο ενδιαφέρον θα είναι για τους τηλεθεατές. Φαντάζομαι το θέμα που συζητούσε πριν για το φυσικό αέριο παρά για την ψήφο εμπιστοσύνης. Το θεωρώ ότι βγαίνουμε από την πολιτική ατζέντα. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για λύσεις. Άρα λέτε ότι ήταν λάθος. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που λέει ο κ. Ψυχάρης.